για κάποιες προφυγίες, σύμφωνα με τις οποίες η Κύπρος θα απελευθερωθεί και η Τουρκία θα καταστραφεί. Ποια είναι η γνώμη σας? Σπίτι, την ημερομηνία. Ήταν ομιλία ενώπιον όλων του σχολείου και ήταν σύντομο. Πολύ σύντομο. Ωραία. Το καλό με το σύντομα είναι ότι μπορείς να το θες και να το λες όποτε θες. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όντως η Κύπρος θα απελευθερωθεί. Η Τουρκία δεν θα καταστραφεί. Η Τουρκία θα είναι σε ένα μέγεθος διαφορετικό. Και δεν θα έχει σχέση με την Κύπρο, θα έχει πιο πολύ σχέση με το κουρδικό. Αν τα ξέρετε αυτό. Και με το αρμενικό. Στην πραγματικότητα είναι από το πίσω μέρος που θα ανάψουν. Όταν λέω το πίσω μέρος, εννοώ κυριολεκτικά στο χάρτη. Ναι. Λοιπόν, η Κύπρος θα απελευθερωθεί, ναι, αυτό είναι σωστό. Το θέμα είναι αν εσείς θα συμμετέχετε. Γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής. Είναι ότι μερικές φορές πράγματα γίνονται και μετά το παράπονο που έχουμε εναντίον μας είναι ότι εμείς δεν ήμασταν εκεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα, αν δεν σου αντιστρέφω την ερώτηση, εσύ τι κάνεις για την απελευθέρωση της Κύπρου? Προσπαθώ να συμφωνώ και εγώ με τον τρόπο μου. Για πες μου. Να υπερασπίζομαι το έθνος μου, να χρησιμοποιώ. Ναι, πώς το υπερασπίζεσαι? Ας πούμε ένα φαινόμενο. Βλέπω ότι πολλοί χρησιμοποιούν τους ελληνικούς χαρακτήρες, βασικά με λατινικούς χαρακτήρες, πληκτρολογούν στο ελληνικό εσύ. Ναι. Είμαι ενάντια. Χρησιμοποιώ την ελληνική γλώσσα για να διατηρήσω την ελληνικότητα. Αυτό όμως δεν απελευθερώνει την Κύπρο. Άρα το λέω για όλους, γιατί μπορείς να ρωτήσεις που θα κάνετε, να σκέφτεστε και τι μου είναι αντιερώτηση. Γιατί όταν σου το λέει αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι δεν το πιστεύει. Το πιστεύει. Το θέμα είναι ότι αν εμείς το πιστεύουμε και αν το πιστεύουμε, τι κάνουμε γι' αυτό. Πόσες φορές εδώ τον βλέπεις τον χάρτη. Εντάξει, τη δουλειά στην Κύπρο. Ναι. Πες τώρα ότι είναι ένα μικρό παιδάκι και βλέπω αυτό το χάρτη. Καταλαβαίνει ότι έχει κατεχόμενα. Ναι. Τότε να παλέψει για ποιο πράγμα. Αφού δεν τον ενημερώσαμε καν. Είναι τόσο. Δεν του δίνουμε ένα τετραδιάκι και του βάζουμε δεν ξεχνάω. Και λέει εντάξει. Το πιο ωραίο είναι ότι δεν ξέρουμε καν τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Είναι όχι αλήθεια. Έτσι. Έχει χιούμορ, αλλά είναι αλήθεια. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι ξέρετε ποιος έχει βγάλει το σύνθημα «Δεν ξεχνώ»? Πώς? Δεν νομίζω να το ξέρω. Θα το μάθω, αλλά άσκηση. Θα το βρείτε, παιδιά. Και τι αν το ξέρετε. Δηλαδή, αυτό που συμβολίζει όλη την αντίσταση της Κύπρου, το έχουμε βάλει σε δύο λέξεις «Δεν ξεχνώ». Έχετε ποτέ να ρωτηθεί γιατί δεν λέμε «Θυμάμαι»? Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι γίνεται. Yeah. Άρα, όταν λέμε δεν ξεχνώ, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό από το θυμάμαι. Ή καταλαβαίνετε ότι έχει το ένα, έχει δύο λέξεις και το άλλο έχει μία. Όχι, γιατί αυτό είναι κατανοητό. Στην πραγματικότητα, όταν λες θυμάμαι, μπορείς να ξεχάσεις. Θα το θυμάστε? Ή δεν θα το ξεχάσετε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που έγινε σε ένα μυθιστόρημα. Είναι με μια γυναίκα που λέει στον άντρα, γιατί θα αποχωρήσουν, θέλω να με ξεχάσεις. Κλασικό αυτό, θα το έχετε πει. Και απαντάει ο άλλος, θα σε ξεχνώ κάθε μέρα. Δεν σ' αρέσει στο νησιώτημα. Εμείς έχουμε νησιωτικό καλλιτεχνικό. Τι θέλω να πω. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο συγγραφέας εννοεί με αυτό ότι μη μου ζητάς αυτό που δεν μπορώ να κάνω. Αλλά εδώ είναι το θέμα είναι ότι δεν ξεχνώ. Έχουμε τα τετραδιάκια μας και μετά το μόνο που θυμόμαστε είναι ότι σαν τετραδιάκια είναι γραμμένο δεν ξεχνώ. Αλλά θα σας το πω με χιούμορ, με έναν φίλο μου. Αυτός ήταν ξεχασιάρης. Άρα του αγόρασα ένα τετράδιο για να γράφει αυτά που ξεχνάει.
ξέχασε που ήταν το φεγγάρι. Καλά. Αλλά αν το σκεφτείτε ορθολογικά, όλα αυτά με το θέμα της απελευθέρωσης έχουν μεγάλη σημασία, να φανταστείτε ότι τα πρώτα κατεχόμενα που πρέπει να απελευθερώσετε είναι τα δικά σας. Εδώ. Εσείς έχετε γεννηθεί μετά το 1974. Η πιο μεγάλη εδώ στο σχολείο, εσύ φαντάζομαι ότι το 1974, πώς? Είναι δεκάμιση. Ωραία. Εσύ? Εγώ είμαι ο Μπέντε. Αυτή εδώ δεν πειράζει. Γιατί ήταν αρκετά μικροί για να μην έχουν ούτε τύψεις, ούτε ενοχές, ούτε τίποτα. Άμα μιλήσετε σε ανθρώπους που είναι γύρω στα 20, τότε. Άμα μιλήσετε με ανθρώπους που τότε ήταν γύρω στα 30, στα 40 είναι χειρότεροι. Θα μου πείτε σιγά σιγά θα έχουμε το πρόβλημα. Γιατί ήταν απόλυτα υπεύθυνοι με το τι γινόταν. Ενώ αυτός εδώ, ή αυτός εδώ, τι να κάνω, ας πούμε. 5 χρονών, 10 χρονών, ακόμα σου εγώ σας λέω, που λέω λόγους ακόμα και 15 χρονών είναι οριακό. Οι άλλοι όμως το έχουν ζήσει αυτό. Εσείς τώρα έχετε γεννηθεί όλοι. Ποια ημερομηνία έχει γεννηθεί, εσύ, τι, πότε γεννήθηκε. Το 1999. Δηλαδή, για να καταλάβετε, όταν έχεις γεννηθεί το 99, είναι 20 χρόνια μετά. Πάνω κάτω εσύ ξύπνησες όταν ήσουν 10 χρονών. Ενώ να μην μπερδεύεσαι, ενώ ξύπνησες να καταλάβεις τι είναι η πολιτική κατάσταση, να υπάρχουν κατεχόμενα. Δηλαδή στα 5 σιγά να μην καταλάβεις τι είναι κατεχόμενα. Θέλω λοιπόν να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχετε πιαστό. Όταν πάω στα κατεχόμενα και κάνω μαθήματα στα παιδιά που είναι εγκλωβισμένα, έπρεπε στην αρχή το πρώτο μάθημα που τους έκανε είναι τι είναι εγκλωβισμένο. Για εσάς μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό εφόσον σας το έχουν εξηγήσει. Θα φανταστείτε ότι αυτό εδώ η μικρή είναι εγκλωβισμένη. Και δεν έχει βγει ποτέ από τα κατεχόμενα. Και της λες είσαι εγκλωβισμένη. Μου λέει γιατί το λες αυτό. Λέει, εγώ πάω όπου θέλω. Αν δεν έχει καταλάβει ότι είναι πιο μικρό ο χώρο από όπου θέλει, γιατί δεν έχει θέληση ποτέ να βγει απ' έξω. Αφού δεν ξέρει τι είναι απ' έξω. Τώρα, έχετε πάει αστραλία. Όχι, δεν κρύβουμε. Μα εδώ δεν το πιστεύετε ότι είναι κρίμα. Αφού δεν έχει πάει ποτέ. Βλέπετε. Εγώ τώρα που έχω πάει, μπορώ να σα πω ότι είναι κρίμα που δεν πειράζει. Εγώ βέβαια να σα τσιγκλίσω, να κάνετε στο τέλο να ζηλέψετε. Δεν τα ζήλεψε. Γιατί έτσι. Έχετε δει ποτέ κύμα που να είναι για τα νησιά μας. Που να είναι πάρα πολύ αργό, πάρα πολύ αργό, πάρα πολύ αργό. Και να πετούνται όλοι. Δηλαδή μια μάζα είναι σαν να είναι δεν ξέρω πόσες πολυκατοικίες μαζί και το βλέπεις και λες σιγά τι είναι. Βέβαια, εσύ είστε στα 100 μέτρα πιο πάνω. Δηλαδή είστε πάνω σε βράχο και κοιτάς. Και βλέπεις το πράγμα κάνει. Κοίτα, μου σηκώθηκε. Το βλέπεις αυτή τη μάζα. Εμείς, άμα το βλέπαμε αυτό, θα λέγαμε εντάξει, πάλι δεν έγινε τίποτα. Το θέμα είναι ότι όταν κατεβαίνεις κάτω και βλέπεις αυτό, συμφέρει να είσαι μακριά. Μετά ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί που κάνουν σερφ θέλουν να είναι εκεί πέρα. Από το παραμικρό να κάνει λίγο έτσι ένα ρουλό, μιλάμε για τρίμετρα, τετράμετρα. Και εμείς ας πούμε λέμε εδώ έχει τρικυμία. Η τρικυμία που έχουμε εμείς είναι είστε μέσα στον μπάλι κάτι έτσι. Αυτή είναι η τρικυμία σε σχέση με την ελληνικό. Άρα, επιπλέον να θυμάστε ότι επειδή είναι, μιλάμε και για ελληνικό, ο ελληνικός είναι με χιούμορ που μπορεί με ελληνικό. Μόνο ελληνικό δεν ήταν. Είναι όπως λέμε εμείς ευσυνοπόνους. Τι θέλω να σας πω. Γιατί δεν ζηλέψατε ακόμα. Άμα πάτε στην πανιέρα σας και αδειάσετε την πανιέρα, το νερό κάνει έτσι. Στην Αυστραλία κάνει έτσι.
Δεν δοκιμάστε. Θα σας το δείξω μέσα σε βίντεο, έτσι, να το χαρείτε. Όταν κοιτάς στον ουρανό, εμείς κοιτάζουμε τα αστέρια και λέει, «Α, εδώ το μεγάλο άρτος, αυτό, αυτό». Πας στην Αυστραλία, δεν είναι τα ίδια. Εγώ έχω κάνει και αστρονομία. Εγώ προετοιμαζόμουν για το σοτ, να βγω το βράδυ και να δω ότι δεν να αναγνωρίζω τον ουρανό. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι, άμα κοιτάξετε τη σημαία της Αυστραλίας, έχει τον αστερισμό του Σταυρού του Νότου. Τον οποίο εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ χαμηλά όταν είμαστε σχεδόν στα χάρα. Ενώ αυτοί το βλέπουν πάνω. Δηλαδή όλοι οι ναύτες κοιτάζουν αυτό. Ρωτάω τώρα. Δεν θα θέλατε να δείτε τη γη από μια άλλη πλευρά? Έχετε μπει ποτέ στα αεροπλάνο? Πόσο ωραία είναι διάρκεια, το μέγιστο. Πόσο? Άρα. Άρα. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στην Αυστραλία. Θα κάνουμε ανταπόκριση. Αμπουντάμι. Μετά από 4,5 ώρες. Μετά λες, ελάχιστε λίγο, θα φτάσουμε, δεν γίνεται. Μετά μπαίνεις στο δεύτερο αεροπλάνο. Μετά, σας κάνω το γυρό στο αεροπλάνο. Επειδή έχετε το κάθισμα, σας δώσουν μια, έτσι, μια τηλεόραση. Βάζετε αυτή τη τηλεόραση. Κοιτάς, κοιτάς και βλέπεις το αεροπλάνο. Σε κάποια φάση, λέω, βλέπεις μια Αυστραλία. Μετά από ώρες. Φτάσαμε. Προσέξτε. Μετά από 5 ώρες. Δεν είχαμε προσγειωθεί ακόμα. Λοιπόν, όταν βλέπετε αυτά τα μεγέθη, να δείτε πώς είναι τα πράγματα, βγήκαμε από το Σίδνεϊ, κάναμε λίγο δρόμο έξω και κοιτάζουμε τις πινακίδες από το κλειδόδρομο. Μελβούρνη, 1026 χιλιόμετρα. Μπορεί να φανταστείτε στην Κύπρο 1026 χιλιόμετρα κάπου? Στην ΑΟΣ και πέρα. Είσαι καλός, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω με αυτά. Αυτά σας μετέφερα τώρα και σας εξήγησα ότι είστε για την ανθρωπότητα εγκλωβισμένοι. Πριν ήσασταν απλώς Κύπροι. Τώρα πάμε τώρα στα παιδιά που είναι εγκλωβισμένα στο Λεωκάπτωσο, που σας εξηγήσουν εσείς είστε εγκλωβισμένοι. Δεν καταλαβαίνετε τι το λέμε αυτό. Γιατί ουσιαστικά δεν έχει δει ακριβώς τις αποστάσεις. Δεν έχει πάει ποτέ, αλλά τους λέει πώς είναι. Αυτό λοιπόν με τα κατεχόμενα που λέμε έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε ότι αν δεν έχεις πάει να δεις, είναι δύσκολο να απελευθερώσεις κάτι που δεν αγαπάς. Ας πούμε, εσύ έχεις πάει στα κατεχόμενα. Mm. Ωραία, εσύ, 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 εσύ. Εσύ, εσύ, εσύ πετάζει αυτή. Θες να μου το ρωτήσει. Πώς είσαι στο παράδειγμα, είσαι εγκλωβισμένη, δεν λέω τώρα. Αν δεν έχεις δει απολύτως τίποτα και θες να με πείσεις ότι θα κάνεις κάτι και να απελευθερώσεις από τη Σύπρο, δεν θα με πείσεις. Αν θες να με πείσεις ότι αγαπάς τα κατεχόμενα, και να δεν έχεις πάει ποτέ, δεν θα μιλήσει. Και είναι πάρα πολύ απλό, όπως σας έδειξα τώρα το παράδειγμα με την ΑΟΣ, υπάρχει κάποιος από εσάς που δεν αγαπάει την Κύπρο? Υπάρχει κάποιος από εσάς που δεν αγαπάει την Ελλάδα? Είναι δύσκολο να μου πείτε ότι αγαπάτε την ΑΟΣ. Ε, αγαπάς την ΑΟΣ εσύ? Δεν ξέρω. Εσύ, εσύ, εσύ. Α, τώρα όταν οι γονείς σας, ας πούμε, ανησυχούν γιατί υπάρχουν πράγματα που γίνονται μες στην ΑΟΣ, εσείς, να. Γιατί αφού δεν ξέρετε καν τι είναι, αλλά γιατί σας αγαπάτε, γιατί να σας λείπει, γιατί να σας ενοχλεί, καταλάβατε. Το θέμα ποιο είναι, είναι ότι, θα σας το πω άλλο, η Κύπρος δεν είναι νησί.
Θα σε βάλω τι θέλεις. Θα σε ενοχλεί. Τι δίνει. Αφού δεν άγασα τίποτα στην Κύπρο. Λοιπόν, ένα νησί, εγώ το ονομάζω Μεσοθάλασσα. Όπως λέμε, ας πούμε, Μεσόγειος. Μεσόγειος σημαίνει ότι είμαστε μέσα στη γη. Και το νησί, άμα δεν είναι Μεσοθάλασσα, δεν είναι νησί. Άμα σκεφτείτε λοιπόν τι σημαίνει Μεσοθάλασσα, τότε καταλάβετε ότι το νησί καθορίζεται από τη θάλασσα. Άμα καταλάβετε ξαφνικά τι είναι το απέραντο γαλάζιο. Δηλαδή, είσαι πάνω στη θάλασσα, είσαι πάνω στο σκάφος, κοιτάς έτσι γύρω του γύρω του γύρω του γύρω του. Και σε όλο τον ορίζοντα έχει μόνο μπλε. Μόνο. Αυτό είναι η ΑΟΣ. Και τώρα το θέμα ποιο είναι, σου λέει, το δίκαιο της θάλασσας, ότι έχεις δικαίωμα αυτό να πεις ότι μπορεί να το αξιοποιήσεις εσύ. Εσείς. Και αυτό είναι ένα τεράστιο δικαίωμα. Το οποίο είναι, οι Έλληνες είναι και του δικαίου και της θάλασσας. Ο πολιτισμός είναι ο πολιτισμός που φτιάχτηκε πάνω στη θάλασσα. Άρα, άμα το σκεφτείτε ότι εσείς, κατά μέσο όρο, επειδή σας θέλετε οι γονείς, ο στόχος της ζωής σας είναι να φτιάξετε σπίτι. Όλοι θέλουν ένα σπίτι. Ο ελληνισμός δεν ήθελε σπίτι. Δεν ήθελε καράβι. Το πρόβλημα με την Κύπρο είναι ότι είναι αρκετά μεγάλο το νησί για να νιώθουν μερικοί ότι δεν έχουν καμία σχέση με θάλασσα. Αν πάτε στην Ελλάδα, σε πολύ μικρά νησιά, δεν υπάρχει ένας που να μην λέει ότι έχει σχέση με τη θάλασσα, γιατί φυσάει ο άνεμος από εδώ θάλασσα και θάλασσα από εδώ. Για πού να μην τη δεις. Ενώ εδώ υπάρχουν πολλές περιοχές που μπορεί να είσαι στην Κύπρο χωρίς κανένα πρόβλημα και να μην βλέπεις καν τη θάλασσα. Αλλά μετά σιγά σιγά ξεχνάς ότι είσαι εκεί. Όταν ο ελληνισμός ξεχνάει τη σχέση του με τη θάλασσα, έχει προβλήματα. Όταν ο ελληνισμός χρησιμοποιεί τη θάλασσα, τότε έχει λύσεις. Άρα, άμα θες για το θέμα σου, όσον αφορά την απελευθέρωση, η απελευθέρωση της Κύπρου θα γίνει μέσω της θάλασσας και όχι μέσω της ξηράς. Άρα, όσοι από εσάς θα ασχοληθούν περισσότερο με τη θάλασσα, θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ασχοληθούν με την απελευθέρωση του κατεχομένου. Για το ελληνισμό σου, παιδιά, χρονικά πάντα έτσι. Άρα, ναι, πιστεύω σε αυτό που είπε, όχι στο δεύτερο σκέλος, γιατί μας αφήνει αδιάφορους, γιατί το δεύτερο σκέλος πολύ συχνά εμπεριέχει και κάτι που μπορεί να είναι ρατσιστικό. Οι Τούρκοι είναι άνθρωποι. Εντάξει. Άρα, εμείς δεν θέλουμε να καταστραφεί η Τουρκία ή να υπάρχει Κύπρος. Εμείς θέλουμε η Κύπρος να είναι ελεύθερη. Είναι εντελώς διαφορετικό. Άρα μην μπείτε σε μια αντιπαράθεση, άμα δεν γίνει αυτό, ότι θα γίνει το άλλο. Όχι. Η απελευθέρωση θα γίνει από τα μικρά κατεχόμενα και από τα μεγάλα κατεχόμενα, αλλά δεν υπονοεί τίποτα άλλο. Εμείς πιστεύουμε στους ανθρώπους, το είδατε και στην αίθουσα ότι είπα εγώ ασχολούμαι με την ανθρωπότητα. Στην ανθρωπότητα υπάρχουν και οι Τούρκοι. Άρα δεν μπαίνουμε σε μια βλακία του τύπου, αυτοί δεν είναι άνθρωποι καμία σχέση. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Ένας Αρμένης εκδότης στη Γαλλία, στο Παρίσι, έκανε την έκδοση από ένα βιβλίο ενός Τούρκου που έκανε πολλά δικαστήρια εναντίον του συστήματος στην Τουρκία και μου ζήτησε ο Τούρκος και ο Αρμένης να γράψουν τον πρόλογο. Εσείς τι λέτε, είπα όχι. Και βέβαια έγραψε τον πρόλογο. Ξέρετε πόσο πιο ενοχλητικό είναι να είναι εκδόσεις στη Γαλλία, εκδότης Αρμένης.
Τι να σου πει ο άλλος, ότι είσαι ρατσιστής. Το κάνεις επειδή ο άνθρωπος πάλιωσε και βέβαια τον έχουν διώξει. Αν εσύ δεν πας να τον βοηθήσεις ούτε αυτό, τότε τι περιμένεις. Άρα, συγκεντρωθείτε λίγο στο θέμα της απελευθέρωσης και να σκεφτείτε το εξής. Πώς από αυτά που κάνετε συμβάνουν στην απελευθέρωση της Κύπρου. Τώρα το λέω και τους μεγάλους, για τον φίλο μου τον Πορτοκαλί και για τον νησιό του. Εντάξει, η ιδέα δεν είναι να κάνουμε, και για σένα βέβαια, και για σένα. Η ιδέα είναι ότι αυτό τώρα που κάνετε, και θα είναι για να το πείτε και σε άλλους, αυτό βοηθάει. Δηλαδή είναι πολλοί, μερικοί που δεν είναι στην αίθουσα εδώ, να μην έχουν σκεφτεί ποτέ αυτό το θέμα. Ποτέ. Έχει. Αλλά είναι μερικά πράγματα που άμα τα πάρετε από την αρχή και τα στήσετε σιγά σιγά, θα δείτε ότι έχουν κάποιο νόημα. Ενώ άμα δεν τα προσέχετε, δεν έχουν νόημα. Αλλά ελπίζω να προσέξετε όλοι ότι πάνω στο χαρτονόμισμα υπάρχει Κύπρος τώρα. Το πρόσεξε. Λεφτά δεν κρατάς. Το 5 ευρώ το έχεις δει. Το 10 ευρώ. Έχουμε νέα και παλιά. Αυτό πρέπει να είναι νέα. Αυτό είναι νέα. Έχουμε κανένα παλιό. Αυτό το πράγμα είναι ένα παράδειγμα αντίστασης της Κύπρου. Η Κύπρος, όταν εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε εντάχθηκε. Αυτό είναι αυτό που λέμε επίσημα. Λέμε 1η Μαΐου 2004. Η Κύπρος εντάχθηκε στις 16 Απριλίου 2003 με ενεργοποίηση 1η Μαΐου 2004. Βάζουμε μια νομοθεσία και λέμε από την τάδε μερομηνία θα είμαστε μέσα. Άρα, πότε μπήκε, όταν μπήκε, το ευρώ υπήρχε ήδη. Άρα η Κύπρος δεν ήταν ζωγραφισμένη. Έχεις το παλιό. Έτσι θα το θυμάσαι. Λοιπόν, αν κοιτάξετε το παλιό και το νέο, θα δείτε ότι στο παλιό η Κύπρος δεν υπάρχει. Εντάξει, αλλά κοιτάξτε το όλοι. Αυτό είναι το παλιό. Όταν μιλούσαμε για το παλιό και είπαμε ότι θα είναι καλό το παλιό να έχει την Κύπρο, χρησιμοποίησαμε μια τεχνική περί 10 χρόνια και η τεχνική αυτή αφορά τα γαλλικά νησιά. Τα βλέπετε τα γαλλικά νησιά. Είναι κάτω αριστερά σε ένα πλαίσιο. Στην αρχή μας έλεγαν ότι η Κύπρος είναι πολύ δεξιά. Άρα δεν χωράει. Άρα μετά μας ζήτησαν να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε επιχειρήματα. Άρα πήραμε αυτά τα γαλλικά παραδείγματα. Αν κοιτάξετε τη βλέπετε που είναι η Γαλλία. Λοιπόν, έχουμε κανένα χάρτη παγκόσμιο. Όχι. Όχι. Σωστά, πού να καταλάβουμε μετά ότι είμαστε εγκλωβισμένοι. Σας έδινε την Αυστραλία, το σου έλεγα. Λοιπόν, άρα εδώ είναι η Γαλλική Γουιάννα, εδώ είναι η Μαρτινί Κουαντλούπ Ρέινιου. Η Γαλλική Γουιάννα που είναι κάτω, να θυμάστε ότι είναι δίπλα το Ωμέγα. Η Γαλλική Γουιάννα που είναι εδώ, βρίσκεται στη Νότια Αμερική. Η Μαρτινί Κουαντλούπ βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική. Και η Ρέινιου βρίσκεται στην Αφρική. Κιντζάμι. Γιατί, αυτές εδώ οι περιοχές είναι η Γαλλία και χρησιμοποιούν και αυτές το ευρώ. Άρα η Γαλλία είπε εγώ πάνω στο ευρώ θέλω αυτά. Άρα εμείς όταν το κάναμε αυτό είπαμε θα βάλετε και την Κύπρο. Άρα άμα κοιτάξετε τα νέα, τα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ έχουν την Κύπρο. Τα άλλα πιο πάνω δεν έχουν ακόμα. Και ρωτάω, θέλετε να την έχουν ή όχι. Α, τώρα θέλετε. Σε αυτό δεν το έχετε προσέξει καν ότι δεν υπήρχε. Εγώ είχα προσέξει, αλλά είχα προσέξει ότι δεν μπήκε. Άρα δεν ήσουν χαρούμενοι ακόμα. Κοίτα. Εδώ
δεν ξέρω ότι είναι η πληθιά, αλλά δεν ξέρω ότι είναι πληθιά μετά στο καινούργιο. Και μετά πήγε στο κοινοβούλιο και είπε: Παιδιά, απαράδεκτο, θέλω να είναι Κύπρο. Έκανε εσύ ένα ολόκληρο κίνημα, η Κύπρο πάνω στο χαρτονόμο. Όχι. Τέλο πάντων, θέλω να σου πω ότι άλλοι σαν εσά, πιο πολύ σαν αυτού ηλικιακά, το πάλευσαν για να γίνει αυτό. Τώρα έγινε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θυμάστε τις λίγες πριν. Λίγο. Άμα εγώ έλεγα σε αυτούς εδώ τους πανταράχαλους, θα τις αλλάξετε αυτά που ζωγραφίστε δεν πάνω. Ξέρεις τι μου λέγανε το 2002. Δεν αλλάξω. Είναι συντύχεις, έχεις την πλήνη, δεν θέλω. Μετά, τώρα μπορείς να τους πεις, αυτό το αλλάξατε. Έχει. Τι έκανε. Λοιπόν, αλλάξαμε και κομμάτια του συντάγματος για να μπορούμε να έχουμε αυτό. Αυτό που βλέπω να καταλάβετε είναι ότι μερικές λεπτομέρειες, αν δεν τις προσέχετε, εδώ βλέπετε είναι γραμμένο ευρώ τη σημαία. Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον γιατί προσέξτε όσο είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι γραμμένο Ευρώπη. Και ρωτάω, αυτό είναι η ευρώ. Αυτή είναι η σημαία της Ευρώπης. Α, βλέπετε. Κοιτάξτε πώς μπερδευόμαστε γρήγορα. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να γράφει εδώ Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα έγραφε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έβαζε αυτές. Άμα γράφει Ευρώπη, τότε μπορεί να μπει η σημαία. Δηλαδή η σημαία είναι 28 χώρες. Δεν είναι όλες αυτές, ακόμα. Άρα, τι θέλω να σας πω. Μπαίνετε εσείς από την Ελλάδα, το βλέπετε εδώ. Α, δεν πειράζει. Εγώ όταν μπήκα το είδα αυτό. Τώρα που πρέπει να ξέρετε εσείς, είναι ότι αυτές οι δύο σημαίες, που είναι ίδια βέβαια, πόσα αστέρια έχουν. Ωραία, γιατί έχουν 12. Είστε Ευρωπαίοι πολίτες και δεν έχετε ιδέα τι αντιπροσωπεύει η σημαία σας. Μήπως είσαστε στο δεν ξεχνώ. Ξέρεις δε. Αν μου λες πει πώς άστο. Και μου θυμίζει τη δίκη. Λοιπόν, μήπως. Φόντο που είναι μπλε είναι το χρώμα της Παναγίας. Άρα, πώς το σχεδίασε αυτός που το σχεδίασε, το έχετε σαν άσκηση να μου πείτε ποιος το σχεδίασε. Πώς το σχεδίασε. Πήγε και είδε στον καθεδρικό ναό του Στρασβούργου. Πού είναι Στρασβούργο. Ποιος ξέρει πού είναι Στρασβούργο. Εδώ που είναι, ρε. Πολύ εγκλωβισμένοι βέβαια. Για σήκω να μας δείξεις που είναι στο Στρασβούργο. Να το ψάξεις. Άρα σκέψου ότι είναι κοντά
είναι στη Γαλλία και είναι κοντά στη Γερμανία. Και πιο πάνω από την Ελβετία. Τζαμί. Ωραία. Στο Στρασβούργο λοιπόν είναι ένας καθεδρικός ναός όπου βλέπετε την Παναγία, όπως έχουμε εμείς στις εικόνες. Βλέπετε την Παναγία μέσα σε μπλε φόντο και από πάνω αντί να έχει φωτοστέφανο έχει 12 σέντια. Και έτσι σκέφτηκε να κάνει αυτό. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Το θέμα είναι θέματα σας να νοιάζει, δεν καταλάβετε τίποτα. Εδώ άμα προσέξετε στο παλιό, που τώρα το ξέρετε το προσέξατε, θα δείτε ότι τα αστέρια τα έχουν βάλει λίγο καλλιτεχνικά. Δεν τα βλέπετε όλο. Στο νέο είναι όλο. Βλέπεις τώρα, ρωτάς για ποιο λόγο. Είναι επειδή πριν δεν το πέρασες και δεν είχες την ιδέα, δεν έρθες. Αν προσέξετε πολύ προσεκτικά για αυτούς που ασχολούνται και με θέματα στρατηγικής, θα δείτε ότι τα αστέρια πρώτων είναι 12 και όταν είναι πάνω σε μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αστέρια πάνε από κάτω. Όταν όμως είναι σε μια χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνε από πάνω. Αυτά δεν θα είναι τυχαία. Σας έχω και το μισό, θέλω να το δω και εγώ να θυμηθώ. Είδες το? Ναι. Ωραία. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Μόνο καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Όταν δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε το δεν ξεχνώ, δεν ξέρουμε τι σημαίνει σημαία, δεν ξέρουμε τι συμβολίζει ένα κώδικα, α πούμε, συγγνώμη. Έτσι, το τέλος δεν έχουμε ιδέα. Άρα, μετά να διεκδικήσουμε τι. Τα τσιγκούρα, παιδιά, άντε. Έλληνας, ξένος, θα απελευθερώσουν. Άρα θέλω να το σκεφτείτε λίγο πιο κλασικά. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυτοί που είναι εχθροί μας, το ξέρω. Άρα, θυμάστε ότι έχουμε προγράμματα του τύπου ΕΣΠΑ, θα κάνουμε μια χορηγία. Βλέπετε, ας πούμε και στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έχετε την ελληνική σημαία και την ευρωπαϊκή. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα πώς την βλέπει κάποιος που είναι αμένος. Βλέπει το σταυρό. Στην Εκκλησιανή, βλέπει τους 12 Αποστόλους με τον Χριστό και βλέπει την Παναγία. Αλλά αν δεν είσαι στην ίδια κατηγορία, θα λες, συν επιπλέον, οι Λεωρίδες στην Ελλάδα τι σημαίνουν. Ναι. Πώς το ξέρεις? Αυτό κάνουμε τώρα. Άρα, μετά και τις συλλαβές, έχει σχέση με τη μουσική. Και ουσιαστικά, τώρα μας θα κάνω μια άλλη ερώτηση, για μια άλλη σημαία. Ας πούμε, στην Αμερικάνικη σημαία δεν έχει λωρίδες. Τι σημαίνει? Οι λωρίδες είναι κατές παγιές αδικίες της Αμερικής, αλλά στην Ινία δεν ήταν έτσι. Άσε το παιδί. Το θέμα είναι ότι οι λωρίδες είναι αυτό που μας μοιάζει. Δηλαδή, ακόμα και να αλλάξουν όσα είναι τα νούμερα στα αστέρια, οι λωρίδες δεν αλλάζουν ποτέ. Πολύ συχνά εμείς νομίζουμε ότι μοιάζουμε τους Αμερικανούς με τα αστέρια. Ενώ εμείς μοιάζουμε τις λωρίδες. Γιατί οι Αμερικανοί απελευθερώθηκαν από τους Αμερικανούς. Αλλά αυτές οι 13 λωρίδες είναι πάνω. Ενώ τα αστέρια, κάθε φορά που είχαν μια νέα πολιτεία που ερχόταν, έβαζαν ένα αστέρι πάνω. Είμαστε δάφτε. Αλλά αυτοί οι συμβολισμοί δεν είναι καθόλου τυχαία. Και τώρα που πρέπει να ξέρετε, στο χαρτονόμισμα, είναι τα κτίρια που βλέπετε εδώ, δεν υπάρχουν πουθενά. Άρα έχουν όλα ευρωπαϊκό ύφος. Και γιατί παραπήραμε κτίρια που δεν υπάρχουν πουθενά, είναι για να μην νιώθει ο καθένας ότι αυτό είναι ο Παρθενώνας, εγώ είμαι ο πύργος του Άιφερ. Αυτό λοιπόν όταν τα βλέπετε, όταν βλέπετε εδώ αυτό το υδραγωγείο ή βλέπετε αυτή την πόρτα, θα δείτε ότι εντελώς τυχαία το υδραγωγείο θα σας θυμίσει ευρωπαϊκά με τα τόξα τα στρόβιλα και εδώ πάνω στις κολόνες αυτός εδώ τι ρυθμός είναι. Είναι απλώς κολόνα με πιτλιμπίτια ή είναι...
Δεν ξέρετε τους χρησμούς. Είναι ιονικός, ιονικός. Μπράβο, μπράβο. Θυμάστε ότι έχουμε δωρικό, ιονικό, κορινθιακό. Άρα για όσους δεν ξέρουν, και να το θυμάστε λίγο, το δωρικό είναι έτσι. Έτσι, μονοκόμματο. Αλλά για όσους έχουν δυσκολίες με τις λέξεις, κάντε το έτσι και θα θυμίσει ένα δι. Δι. Δωρικό. Το ιονικό είναι ίσο, ενώ το κορινθιακό είναι, γιατί είναι λουλούδια και αγκαθωτό, είναι πιο περίπλοκο. Λοιπόν, ρωτάω τώρα. Αυτός εδώ που βλέπει αυτό το χαρτονόμισμα, εδώ μέσα βλέπει ευρωπαϊκό στοιχείο, ρωμαϊκό στοιχείο, ελληνικό στοιχείο, αστέρια που είναι του χριστιανισμού και βέβαια οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουν ιδέα. Ήταν το δικό σου. Να βλέπεις το δάσκαλο στη Χριστιανία, να σου δώσει γνώμη. Το παλιότατο φωνάρι. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι όταν τα σκεφτήκαμε αυτά, ήταν για να προετοιμαστούμε να μπούμε. Είναι το ίδιο. Είδατε ότι στο Ιωδό είναι γραμμένο στα ελληνικά. Η Ελλάδα έδωσε μάχη για να γίνει γραμμένο στα ελληνικά. Η Κύπρος δεν έδωσε μάχη γιατί ήταν γραμμένο ήδη στα ελληνικά πριν μπει. Αλλά μετά η Κύπρος έδωσε μάχη για να είναι και η Κύπρος. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα εσείς το ζείτε και είναι φυσιολογικό. Το 10 ευρώ είναι από 23 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι πριν χρόνια. Και είστε ακόμα στη μεταβατική περίοδο. Τα παιδιά σας, αν έχουμε ακόμα ακριβώς το ίδιο, θα πρέπει να τους εξηγήσετε ότι σε κάποια φάση δεν ήταν η Κύπρος, ότι μπήκε στο 5, στο 10 και μετά μπήκε στο 20 ευρώ. Δεν είναι αλήθεια. Άρα, όλα αυτά για να πω τι. Να πω ότι σημασία έχει τη θέση που παίρνετε εσείς. Άρα, ας πούμε, αυτοί που δεν έχουν πάει στα κατεχόμενα, τους συγκλωβισμένους τους αγαπάτε. Συμπονάς. Γιατί με τους συμπονάς, αφού δεν πεις να πεις. Συμπονάς. Μα δεν ήταν κανένας λόγος που δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Δεν θέλω. Άρα είναι πάλι εκεί. Δηλαδή, άμα πονάς, ας πούμε, άμα ήταν ο παππούς στα κατεχόμενα, λες, εγώ παππού δεν μπορώ, αλλά σε συγγνώμη. Εδώ πρέπει να, συμφωνήσετε με τον εαυτό σας. Αν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι αγαπάτε, τότε όταν σας έχει ανάγκη, βγαίνει. Αλλιώς, εμείς κάναμε σκάνη, ξέρω, ο κάθος. Με το παιδιά. Αυτό μπορείς να το πιστέψεις. Τι ρωτάω, τα παιδιά τα έχετε σκεφτεί στο σχολείο. Εδώ μπορούμε να δείξουμε μια εικόνα. Βρέσεις μια εικόνα που να είναι τα παιδιά. Μετά εφόσον θα δεις τα παιδιά, θα καταλάβεις ότι εμείς λέμε το μάθημα για το σκάκι, όπου εξηγούμε στα παιδιά ότι στο σκάκι ο βασιλιάς έχει στο βουνό. Και όλοι προστατεύουν το βασιλιά. Το μάθημα εμείς το κάναμε μέσα, είχε δύο επιθεωρητές που δεν ήταν δικοί μας. Συν ένας αστυνομικός και ένα παράδειγμα το μάθημα. Δεν τα ξέρετε τι είναι δεν. Κάθε φορά που υπάρχει ένας καλεσμένος, υπάρχει και έλεγχος. Και ένας στην ερμηνεία. Εσύ θα τους έκανες μάθημα. Αυτό είναι το μάθημα. Κοιτάξτε τι, το βλέπετε. Πότε πήγαμε, θα βλέπετε μέσα. Τους βλέπετε εδώ τους μαθητές που είναι πίσω. Είναι όλοι αυτοί που βοηθάνε τα παιδιά για να μάθουν αυτό. Αυτό είναι μαθήματα για σκάκι. Αυτή εδώ είναι η επιθεωρήτρια, η δικιά μας που λέγεται Ροδούλα. Είναι υπεύθυνη για 16 σχολεία και είναι υπεύθυνη για το ριζοκάτος. Και ρωτάω τώρα, που βλέπεις την αίθουσα. Τη βλέπεις την αίθουσα, βλέπεις τα γράμματα που είναι γράμματα πάνω από την αίθουσα. Ωραία. Αυτή η αίθουσα σου φαίνεται να είναι σε ποια χώρα. Και ρωτάω, εφόσον το ξέρεις ότι αυτό το κομματάκι έχει απελευθερωθεί, γιατί τους δικούς μας τους παρατάς.
Σε αυτή την άσκηση ναι, έχουμε μια φωτογραφία που είναι ζημένη. Σε αυτή την άσκηση λοιπόν τι βάζω ας πούμε παιδιά από εδώ και παιδιά από εδώ. Και τόσο λέω εσύ κρεβάτε εδώ και εσείς εδώ. Όταν το κάνω αυτό, μικροφωνούν έτσι. Και τότε σας λέω εσείς, όταν τους εμποδίσετε να πάνε αυτοί εδώ, εσείς το ίδιο. Τότε εσύ πρώτα φωνούν ο καθένας τον άλλο. Μετά τους εξηγώ, να, κοίτα πώς είναι. Και τους δύο μεγάλους. Το νησί του Πορτοκαλί. Το βλέπει τον Μπόμπι να είσαι κάτω. Το βλέπει τον Μπόμπι. Κάτω. Το πιο μικρό από όλου. Αυτό δεν άφησε ποτέ το χέρι. Λοιπόν, βλέπετε αυτά τα παιδιά. Τα βρω, πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι είναι δυστυχισμένα. Δεν γίνεται. Το βλέπετε ότι είναι δυστυχισμένα. Ωραία. Λοιπόν, όταν αυτά τα παιδιά έκαναν πακ το ένα πάνω από το άλλο, έτσι, κανένα από τα παιδιά δεν παράτησε τίποτα. Κανένα. Όσο και να έσπερα. Όταν κάνω το ίδιο τεστ σε ελεύθερες περιοχές, τα περισσότερα σταματάω. Δεν έχει σημασία. Εγώ όταν τους είπα, θα είστε μαζί στο τέλος. Δεν κουνήθηκε κανένας. Και αυτή τώρα, άμα δεν είναι μαζί, είναι δεκτή. Ενώ εσείς το είστε μαζί, δεν πειράζει. Αυτή για να είναι εκεί πέρα, ξέρεις πόσο δυσκολίες έχουν περάσει οι γονείς. Τα έχετε μάθει αυτά από την ιστορία. Σας λένε ότι πυροβολούσαν και πάνω στα σπίτια, ίδια πλάκα οι άλλοι. Σας είπαν ότι έχουν υποστεί βιασμούς. Σας είπαν ότι αυτά τα παιδιά δεν κυκλοφορούν με τον κλασικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν σκάκια τα παιδιά. Και αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά θα ζήσουν αφού που λες την απελευθέρωση. Αλλά 7 από τότε που γεννήθηκαν, συμβάλλουν στην απελευθέρωση. Γιατί μόνο και μόνο η ύπαρξή τους είναι αντίσταση. Δείξτε το Σαββί. Ο Σαββίς είναι ένας άλλος, ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος, είναι ο πατέρας του παιδιού που ήταν αγνοούμενος 40 χρόνια και βρήκαμε φέτος με DNA τα οστά του, και στάφτηκε φέτος. Το παιδί αυτό ήταν 20 χρονών, 14 Αυγούστου 1954 δεν είχαμε καθόλου σήμα. Μετά από 40 χρόνια το βρήκαν σε έναν τάφο και τον έθαψαν πού, στην Άγια Τριάδα. Και ρωτάω, θέλετε να ήσασταν στο μνημόσυνο, που ήταν αγνούμενος. Α, το λέμε πιο σύντομα. Εγκλωβισμένος που δεν βλέπεις είναι αγνοούμενος. Αγνοούμενος που ξέχασες είναι άγνωστος. Όταν λοιπόν θα δείτε αυτόν τον πατέρα που τώρα είναι πολύ κοντά στα 90, είναι υπεύθυνος για όλα στο χωρίο. Για όλα. Και εγώ τώρα να είμαι με παπά και να κάνω το θυσάριο και να βλέπω τον πατέρα που θα μπορούσε να ήταν ο παππούς μου να είναι μπροστά στο τάφο του παιδιού του, το οποίο όταν κοιτάς τη φωτογραφία είναι νέος. Αλλά είναι 20χρονος, μόνο που είμαστε το 2014. Αυτό δεν είναι 20χρονος. Ήταν 60 χρονών μέσα. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Σταβής, είναι ο υπεύθυνος για όλη την εκκλησία που έχει γίνει στην Άγια Τριάδα. Στην Άγια Τριάδα η εκκλησία έχει ανακαινιστεί με τα λεφτά που έχουν δώσει οι δικοί μας από τις ελεύθερες περιοχές για να βοηθήσουν τον Σταβή να κάνει την εκκλησία. Βλέπετε αυτήν την εκκλησία. Αυτή την εκκλησία έχετε την εντύπωση ότι είμαστε στρατευόμενα. Είναι μερικοί από εσάς από αυτούς που πήγαν, πήγατε Άγια Τριάδα, πήγατε από τον Ανδρέα. Συνήθως πάμε από τον Ανδρέα και μερικές φορές δεν βλέπουμε ούτε έναν εγκλησμένο. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι απάνθρωπο να πηγαίνει σε μια περιοχή που λες ότι τους αγαπάς, αλλά δεν βλέπεις κανένα.
αυτός τώρα είναι ο μόνος, βλέπεις τον παπά. Ο παπάς έψερε κι αυτός. Λοιπόν, ο παπάς είναι Ελλαδίτης, δεν είχε πάει ποτέ στα κατεχόμενα και επειδή ήμουν σε μια διάλυση στη Λεμεσό, είπε εγώ την επόμενη φορά θέλω να είμαστε μαζί. Και πήγαμε. Κάναμε και τρισάγιο, πήγαμε και στο κημητήριο. Δείξε και τον τάφο. Μου λένε ότι δεν τα είπα. Αυτό για όλους σας. Ο πόνος ενός πατέρα που είναι εντελώς απομονωμένος, ο Σαββίς είναι αυτός που διαχειρίζεται το φαγητό. Το ξέρετε ότι οι εγκλωβισμένοι δεν έχουν δικαίωμα να δουλεύουν. Το ξέρετε. Ούτε καν το ξέρετε. Αλλά βέβαια τους αγαπάτε. Είναι απαγορευμένο να δουλεύουν και να κάνουν κέρδος από αυτά. Αυτοί εδώ λοιπόν, όλοι αυτοί οι γέροι, ξέρετε πώς τρώνε. Μια φορά την εβδομάδα τους φέρνουν φαγητό από τον ΟΗΕ. Όλα τα άλλα είναι αυτά που κάνουν, ας πούμε, στο δικό τους το βαξέ, το πιο απλό, δεν μπορούν να πουλήσουν τίποτα. Αυτό εδώ τώρα, θα δείτε σε λίγο, εδώ, αυτός είναι ο τάφος του γιού του. Ξέρετε τι δύσκολο είναι για έναν πατέρα να έχει πεθάνει ο γιος του πριν πεθάνει αυτός. Εδώ λοιπόν όταν έγινε το δημόσιο, είχαν αυτό το μεγάλο στεφάνι που βλέπετε είναι το, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει πολλά που είναι τα επίσημα. Όλοι αυτοί βέβαια σαν εμάς έχουν άλλη μία μέρα. Εδώ ο Σαββίς είναι μόνος. Εμείς τώρα εδώ κάναμε τρισάγιο τον παπά. Και ο παπάς αρχικά δεν ήξερε ότι θα πάμε εκεί πέρα. Γιατί πήγανε μόνο στο ριζοκάτο. Αλλά αυτό ήξερε ότι θα κάνει μάθημα και είπε θα έρθω και εγώ. Και επειδή πηγαίνει σε δημόσιο χώρο, είχε φέρει όλη τη φορεσιά γιατί δεν μπορεί να είναι να μην είναι πίσω. Και μετά όταν μιλήσαμε με τον Σαββί εμείς γνωριζόμαστε 11 χρόνια. Από τότε. Του είπα, θέλω να μας πας κοντά από το γιου σου και θα κάνουμε τρισάγιο. Του παπά έκανε τρισάγιο. Αν ξέρετε πόσο συγκινημένος ήταν ο Σαββίς. Και ρωτάω τώρα, σε αυτούς που δεν έχουν πάει ποτέ. Προσπαθήστε να με πείσετε ότι αγαπάτε τον Σαββί. Αυτός είναι ο γιος, τη λέξη φωτογραφία. Το βλέπετε πόσο νέος είναι. Ο καημένος είχε κάνει στρατό, είχε τελειώσει, ήταν στην Ελλάδα για διακοπές. Τον κάλεσαν, σαν να για διακοπές εδώ, ήταν από τρεις μέρες στη Σιγουρή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν ήταν Αμερική, δεν θα μπορούσε να έχει έρθει τόσο χρέο. Και τέλος. Αυτό είναι το κημητήριο. Το κημητήριο στην Άγια Τριάδα, αυτό είναι ο Θεοφυλάκη. Όταν το ανοίγετε, έχει τα κόκαλα από τους εγκλωβισμένους. Και κάνει τρισάγιο και εδώ. Όταν τα βλέπουν αυτά οι εγκλωβισμένοι ότι συμμετέχετε κι εσείς, τότε καταλαβαίνουν ότι έχει αλλάξει κάτι. Άμα δεν σας έχουν δει ποτέ, γιατί δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι μέσα, το βλέπετε. Είναι μια παράδοση που έχουμε και στους άγιους τόπους. Όταν δεν έχει πολύ χώρο, τον βγάζουμε από τον τάφο και βάζουμε τα κόκκαλα στο γενικό. Εδώ είμαστε στο τεσσάρι. Θέλω να καταλάβετε ότι άμα δείτε αυτές τις εικόνες, θα είναι πολύ δύσκολο όταν το γράφετε αυτά, να τα μεταφέρετε σε παιδιά που δεν άκουσαν αυτά που είπαμε και δεν είδαν αυτές τις εικόνες. Έτσι είναι. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω να σας πω. Είναι ένα παρέσει που κάνετε αυτό. Βέβαια το έχουμε ξεδινάξει όπως το είχατε προβλέψει, αλλά η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι αν πραγματικά είστε Κύπριοι, αν πραγματικά αγαπάτε την πατρίδα σας και αγαπάτε τους δικούς σας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βοηθάτε αυτούς που υποφέρουν. Αυτό είμαστε στο σπίτι. Στο σπίτι. Αυτή είναι η γυναίκα του. Είχε πέσει, είχε σπάσει τη μύτη της, αυτό κοιτάζω εδώ, και είχε 5 ράματα και γελούσαν μαζί της, έλεγα να προσέχεις, να τα κρατάς αυτά. Και έτσι ο γιατρός που την βοήθησε, λέει, δεν σε πιστεύω ότι το κρατάς το πει, γιατί δεν μπορούσε να πέσεις έτσι. Τέλος πάντων, ρωτάω τώρα, αυτή τη γυναίκα θα περιμένεις να
σαν Βρετάνοι για να πας κατεχόμενο. Την είδατε τι ηλικία είναι. Αυτό είναι το σαλόνι τους που είχε πολλές βροχές και χάλασαν οι τείχοι. Αυτός είναι από ο Μακάριος. Το σαλόνι μόνοι τους το ονομάζουν μουσείο. Είναι ακριβώς όπως ήταν το 1970. Εδώ είναι ο Σαββίς, τον βλέπετε, σε φωτογραφία. Για τους πιο μεγάλους από εσάς, άμα δεις τα καθίσματα, το κάτω, το πάνω και δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι πριν 40 χρόνια. Και δεν είναι παππούς. Τέλος πάντων, εντάξει, είδαν αυτά αρκετά. Πρέπει να τους δείξετε την εκκλησία την Αμόχος με ένα σκηνικό. Η Αμόχος, ξέρετε ότι είναι κατεχόμενη, δεν είναι. Έχετε πάει στην Αμόχος. Όχι, ναι. Όπως πήρατε και Απόστολο Βαρνάβα. Ο τάφος είναι προσβάσιμος. Δηλαδή, ρεπροχή στην τηλεκτρολογία. Προσβάσιμος, πρέπει. Στην Αμόχος υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Η Αμόχος τους είναι ένα σύμβολο αντίστασης. Στην Αμόχος ήταν το τελευταίο σημείο που αντιστάθηκε η Κύπρος το 1570. Αν τα ξέρετε, τα έχετε μάθει. 1570-1571. Πολιορκία Αμόχος. Έχουμε γράψει ένα κείμενο. Το λέω και στους μεγάλους. Που αναφέρεται σε αυτό. Για να δούμε τι σημαίνει αυτή η πολιορκία. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν πολλές εκκλησίες και ορθόδοξες και λατίνο, οι οποίες είναι σχεδόν όλες κατεστραμμένες από τότε. Δηλαδή υπάρχουν εκκλησίες που έχουν βομβαρδιστεί και αυτό που βλέπουμε είναι τα ειδικά. Αλλά θέλετε να σκεφτείτε το εξής. Μπορείτε να φανταστείτε ανθρώπους να πάνε σε αυτή την εκκλησία τώρα σε κατεχόμενα και να έχουν μια ελληνική σημαία. Δεν ρωτάω στους μεγάλους, γιατί ξέρω ότι είναι παγίδα. Άρα, δεν είναι ένα του φανταστείτε. Έχει γίνει ήδη. Αλλά τώρα βλέπετε, λες τώρα, μας δουλεύει. Είναι μαύρο αυτό. Φέρ' το πιο κοντά, αργά το πιο βρίζω. Άρα. Σκέφτες να το κόρμα μου πάνω. Έχω για μάχη κάτω θα μια βόλη πάνω να ψήσεις. Όχι, έχω κάτω για μάχη. Έχω για μάχη. Έχω για μάχη. Έχω για μάχη. Μάχη θα σου πει. Ανοίξε την πίτα. Πήρα να σηκώσω. Και το κοντρόλ. Ο σηκώσω. Έγινε, τότε δεν έχεις ανάγκη να το πιστέψεις.
καταφέρουμε. Το καταφέρατε κάτι ή όχι. Έχουμε προτεύξει. Βλέπετε ότι τους καθηγητές όσο προσαρμοστικοί είναι. Διότι είχαμε σκεφτεί κάτι άλλο, σκεφτεί κάτι άλλο, αλλά μετά σκέφτονται ότι με αυτά που γίνεται τώρα, θα ήταν μεγάλη βλακία να μην το βλέπουμε ξεκάθαρα. Βέβαια, θα είναι μια αλλαγή. Ωραίο, το ερώτημα είναι, εσύ έχεις αλλάξει, εσύ δεν έχεις αλλάξει. Και κανονικά, άμα σβήσετε λίγο τα φώτα, αφού είμαστε που είμαστε σε κάποιο λίγο. Είναι λίγο φλού, πρέπει να ισιώσεις το άλλο. Φαντάζομαι ότι είχατε προβλέψει ότι σήμερα ότι είχατε προβλέψει ότι θα δείτε εικόνες από τα κατεχόμενα με σημαίες ελληνικές για να τα καταφέρουν τα παιδιά. Μπορεί και να σας δείξω και ο Βυζαντινή. Κατέβασε το λίγο. Ο Πλούταρχος, εμπλέπω. Ο Πλούταρχος και σε λένε και Πλούταρχος. Τέτοια ονοματάρα. Λοιπόν.